Περίπου 1.000 συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα προωθεί το Υπουργείο Παιδείας ως μια απάντηση στα χιλιάδες κενά που απαιτούν την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που υπό αυτές τις συνθήκες φέτος αναμένεται να είναι λιγότεροι από τα προηγούμενα χρόνια, όχι γιατί δεν υπάρχουν ανάγκες, αλλά γιατί με τις συγχωνεύσεις το Υπουργείο σκοπό έχει να δείξει ότι χρειάζεται λιγότερους, όπως λένε συνδικαλιστές. Έχει δοθεί εδώ και αρκετές ημέρες εντολή από το Υπουργείο Παιδείας προς τις περιφερειακές διευθύνσεις και τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η συμπτύξη τμημάτων, συνενώσεις δηλαδή τμημάτων, και μέχρι στιγμής με τα στοιχεία που συλλέγει και η Ομοσπονδία αγγίζει τα 1.000 τμήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό επηρεάζει και την Κρήτη. Φοβάστε ότι θα έχουμε λιγότερους αναπληρωτές που θα κληθούν φέτος? Σίγουρα με βάση τις συγχωνεύσεις φαντάζομαι ότι η κατεύθυνση και τα πρώτα δείγματα γραφής είναι αυτά. Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι, οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη προγραμματίσει κινητοποιήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα, λέγοντας ότι με τα τεχνάσματα του Υπουργείου όχι απλά επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα που δεν υπάρχει, αλλά κυρίως γίνεται μία ακόμη έκπτωση σε ό,τι αφορά την ποιότητα στην εκπαίδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει επίσης μεγάλη ανησυχία για τις προσλήψεις που θα γίνουν στην ειδική αγωγή και ειδικότερα την παράλληλη στήριξη, γιατί και εκεί ακούγονται διάφορα για περιορισμό των προσλήψεων. Και εκεί το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει δείγματα γραφής με το πώς κινείται το τελευταίο διάστημα και υπάρχει μεγάλη αγωνία και σε αυτό το κομμάτι. Εμείς λοιπόν την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια κινητοποίηση και εδώ στην Διεύθυνση και στην Περιφερειακή Διεύθυνση, να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα υποχωρήσουμε στο κομμάτι που αφορά τις συνενώσεις και τη συμπτύξη τμημάτων. Σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πάντως, οι μόνιμοι διορισμοί φέτος ανήλθαν στις 10 περίπου χιλιάδες, ενώ 4 περίπου χιλιάδες ήταν οι συνταξιοδοτήσεις. Ο αριθμός, εξηγούν οι συνδικαλιστές, είναι πολύ μικρός μπροστά στα 50.000 κενά που χρειάστηκε να καλυφθούν πέρυσι από αναπληρωτές, διευκρινίζοντας πως όπως όλα δείχνουν, η σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχει εκτεταμένες δυσκολίες. Θυμίζουμε μόνο ότι πέρυσι προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 52.000. Φέτος συνταξιοδοτήθηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί. Άρα, στην ουσία, αυτοί οι μόνιμοι διορισμοί είναι πάνω στις 4.000 που συνταξιοδοτήθηκαν και ένας επιπλέον αριθμός μόνιμων διορισμών που αφορά καταργήσεις οργανικών θέσεων σε κύριο βαθμό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες στην ουσία συστάθηκαν και μετακινήθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.